να περάσουμε αμέσως στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για μέχρι τις 8 θα είναι ο Απόστολος Χονδρόπουλος να συντονίζω αυτή την συζήτηση που θα έχουμε και να περάσουμε αμέσως να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Από δεξιά έχουμε τον κύριο Νίκο Γκοντούλα από την Δημιουργία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Γκοντούλα. Γκοντούλα, να είστε καλά. Να πάμε στην κυρία Χριστίνα Ευθυμιάτου από τον Κόσμο, υποψήφια ευρωβουλευτή, και η κυρία Ευθυμιάτου. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Γρητσόπουλος από την Ένωση Κεντρών. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε μαζί μας. Από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ, ο κύριος Θεμιστοκλής Συμβουλόπουλος. Ευχαριστούμε και εσείς να είστε καλά και εμείς που την αποδεχτήκατε. Και αριστερά μου, από το Πράσινο Κίνημα, η κυρία Εύα Κουλουριώτη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα. Όλοι είστε υποψήφια ευρωβουλευτές, να μην το επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο Δημήτρη Γρητσόπουλο, συγγνώμη, από την Ένωση Κεντρών. Η δική σας οπτική για τη σημασία των ευρωεκλογών, για τα διακυβεύματα της επόμενης πενταετίας στην Ευρωβουλή, την αντανάκλασή τους και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Η Ένωση Κεντρών σε συνομιλίες με όλους τους ψηφοφόρους ζητάει να συμμετάσχουν ενεργά. Λέμε όχι στην αποχή. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η ψήφος. Έχουν όλοι δικαίωμα και βούληση για τις πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αποφάσεις, όπως είπε και η συνυποψήφια πριν από λίγο, είναι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν την επόμενη πενταετία και αφορούν το μεταναστευτικό, τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια του περιβάλλοντος, το εργασιακό, έναν ενιαίο αμυντικό στρατό, τη διασφάλιση των συνόρων. Τα σύνορα της Ευρώπης καλύπτουν στο Ανατολικό άκρο, πιάνουν την Κύπρο και την Ελλάδα, η οποία είναι το μονοπάτι του μεγαλύτερου μεταναστευτικού κύματος προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν, όπως είναι αποφάσεις θα παρθούν σε θέματα παιδείας, σε ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακά προγράμματα, σε πανεπιστήμια, σε κρατικούς οργανισμούς. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της παιδείας και βέβαια πρέπει να γίνει ισοσκελισμός αναφορικά με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, διότι σήμερα, εν έτη 2024, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος αδυνατεί να τα βγάλει τα προστοζήν, δηλαδή στην καθημερινότητά του. Είναι ένα θέμα που σχετίζεται και με την ακρίβεια, είπαμε, θα είναι ουσιαστικά ένα κεφάλαιο, ένας γύρος συζήτησης στη συνέχεια. Να περάσουμε στον κύριο Γρητσόπουλο, τη δική σας οπτική σε σχέση με το μεταναστευτικό και βεβαίως και με το πώς το αντιμετωπίζει η Ευρώπη και το θέμα της αλληλεγγύης μέσα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του. Λοιπόν, η αξιοπρέπεια της ζωής στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τους μετανάστες, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη, είτε κάποιου πολέμου, όπως βλέπετε τώρα για τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία, αλλά και στην Ανατολή μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, υπάρχουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες υποδέχονται αυτά τα άτομα. Υπάρχουν κονδύλια από τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για τις χώρες οι οποίες είναι σύνορα. Αυτά τα κονδύλια πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα μπλοκ και κάποιες δομές και να στηβάξουμε τον κόσμο. Είναι να γίνει μια ψυχολογική, ένα ψυχολογικό προφίλ, μια αναγνώριση των δυνατοτήτων τους, του υποβάθρου τους. Είναι άνθρωποι που έχουν τελειώσει, έχουν πάρει με πτυχία, γιατροί, δικηγόροι, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη, από ένα μπαμ, διότι Μέση Ανατολή είναι μια έφλεκτη βόμβα. Και το μεταναστευτικό είναι από τους τομείς οι οποίοι αποτελούν ορολογιακή βόμβα μέσα σιθέμελα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι διεθνολόγος, έχω τελειώσει οργάνωση και διοίκηση. Αλλά οφείλουμε
προσεβασμό για τους θεσμούς, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι θα μας ψηφίσουν, να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη σε όλα τα θέματα, είτε είναι κοινωνικά, εξωτερική πολιτική, δημόσια διοίκηση και ούτω καθεξής. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρητσόπουλο από την Ένωση Κεντρών. Να ξεκινήσουμε ένα νέο. Να κλείσω λίγο. Θέλω να κάνουμε τελευταία τοποθέτηση. Ναι, βέβαια. Να μιλήσω για τις χώρες. Ο κύριο Γρητσόπουλο, γιατί νομίζω είναι και λίγο αδικημένο. Η Ένωση Κεντρών, μέσω τη υποστήριξή του, τη εκπροσώπησή τη από το EDP, το European Democratic Party, λέει το εξή, ότι οι Ευρωπαίοι Δημοκράτε είναι αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Γι' αυτό. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη πρέπει να δίνει το παρόν στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ανάδοση νέων αυτοκρατοριών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, θέλουμε να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων. Είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι παράγοντες. Δηλαδή μια θέσπιση, μια οριοθέτηση ενός κοινού ενιαίου ευρωστρατού. Όχι μόνο όπως ανέφερε ο κ. Συμβουλόπουλος η δημιουργία λιμενικών σωμάτων ασφαλείας της Frontex, αλλά να κλείσουν όλες οι πύλες εισόδου. Θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες με ομάδες χωρών που είναι πρόθυμες, που είναι ικανές να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην ολοκλήρωση της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη και την δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης, ικανής να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κρίσεις και απειλές ασφάλειας, καθώς και νέες υβριδικές απειλές. Τέλος, η στρατηγική αυτονομία είναι απαραίτητη και αν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα γνήσιο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αναμφισβήτα είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη. Θα πρότεινα να πάμε τώρα και προς ένα άλλο πεδίο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο την ευρωπαϊκή. Είναι το πεδίο της οικονομίας, είναι η ακρίβεια, είναι το πολύ βασικό πρόβλημα που βρίσκεται και στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και στη χώρα μας. Και να πάμε στον κύριο Γρητσόπουλο από την Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, ακρίβεια, οικονομία. Θέμα οικονομία. Η πρόταση της Ένωσης Κεντρών είναι η πάταξη της εσκροκέρδειας με απλά πράγματα, συνεχή έλεγχη των τιμών της αγοράς, πρόστιμα σε όσες εταιρείες πολυεθνικές παραβαίνουν ή εσκροκερδούν, ενίσχυση του καλαθιού της νοικοκυράς, μετεξέλιξη της οικονομικής σε νομισματική ένωση, δηλαδή ο μισθός που παίρνει ο μέσος κατώτατος διάμεσος μισθός του Έλληνα εργαζομένου, που είναι στα 830 ευρώ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον μέσο διάμεσο ενός Γερμανού που είναι στα 1300. Έχει διαφορετική αγοραστική δύναμη. Θα μου πείτε, είναι διαφορετικά αλλά έχει διαφορετικές παροχές σαν κράτος η Γερμανία και όλες οι βόρειες χώρες. Επίσης, συμμετοχή σε αιτήσια μερίσματα, σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. Παλιότερα υπήρχε η εταιρεία Πετσετάκης, τώρα είναι Καρέλια, η Παπαστράτος, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καπνών. Εγώ θα συμφωνήσω για μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 14%. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή ευρωπαϊκή ενοποίηση των μισθών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάντως ο στόχος και ακόμα και την κυβέρνηση. Στόχος, ναι. Και επίσης υπάρχει μια παράμετρος ότι η Ελλάδα έχει βγει από μια κρίση πολύετη οικονομική, η οποία συμπίεσε το μισθό. Αυτό δεν γίνεται από την. Και ότι δεν είναι και εύκολο από ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ή ότι χρειάζεται τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να επιτύχει μια σύγκληση. Είναι μια άποψη, πώς την ακούτε? Εγώ συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Απλώς όταν μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα μπορούμε να τη συγκρίνουμε με το μοντέλο της Αργεντινής, και η Αργεντινή υπέστη βαθιά οικονομική κρίση, δανείστηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά με τρία μνημόνια, με capital control, με μείωση των συλλογικών, με πάγωμα των συλλογικών συμβάσεων, με μία αναγνώριση τριετιών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη.
με τους μισθούς που επικρατούν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν έχει την αγοραστική δύναμη. Ο πληθωρισμός, κύριε Χονδρόπουλε, το 1999, πριν από αρκετά χρόνια, ήταν 3%. Σήμερα τρέχει με 12%. Και δεν ξέρω ποια είναι η πραγματική τιμή που παρουσιάζει η Ελστάτ. Κρύβεται, ίσως να είναι και μεγαλύτερος ο δείκτης με βάση τα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές τιμές. Κάνει, λέει, παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφορικά με καταπολέμηση στις τιμές. Να δούμε τι θα γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι σωστό. Ανεξαρτήτως που θα δεν είναι μια παρέμβαση σωστή. Είναι και ανεξαρτήτως ποιος την έκανε. Ενώ σαν παρέμβαση. Θα το ρίξει, θα το καταλάβει. Είναι μια παρέμβαση. Δύσκολο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε κρατικοποίηση αγαθών σε είδη όπως ήταν παλιότερα το ρεύμα. Δηλαδή ή το νερό. Τώρα θα μπουν και στο χώρο της ΕΙΔΑΠ. Θα ανοίξει ο ορίζοντας και θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Το νερό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το μπουκαλάκι είναι 50 cents. Αν πάτε σε άλλες χώρες, έρχονται ξένοι τουρίστες που είναι ο πρώτος τομέας ο τουρισμός και μένουν άναυδοι με το μπουκαλάκι του 1,5 ευρώ, το 50. Είναι στο εξωτερικό, είναι 2-2,5 ευρώ. Όπως σας είπα, άλλες να επαναλάβω, η μείωση του ΦΠΑ από 24% στα 14% θα δώσει αγοραστική δύναμη στο καλάθι της νοικοκυριάς, του νοικοκυριού, του εκάστοτε της μέσης ελληνικής οικογένειας. Επίσης, σε σχέση με τον πληθωρισμό, το 99 κάποιος πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και αγόραζε με 40 ευρώ τότε χρήματα. Σήμερα το δαπανούνται 120 ευρώ περίπου. Το 99 που ήταν μόνο σαν πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ, δεν είχε ανοίξει η αγορά, το ρεύμα αναδημηνία ήταν στα 40 ευρώ, σήμερα είναι στα 100 και στα 120 και υπάρχουν και εσχροκέρδια στις τιμές όλους τους παρόχους, οι οποίοι σε τελικούς και σε κλείσιμο, αν κλείσετε ένα συμβόλαιό σας και πάτε σε μια άλλη εταιρεία, δεν ξέρετε τι θα σας χρεώσουν. Θα σας χρεώσουν βάσει εκτιμόμενων χρεώσεων του προηγούμενου έτους, που δεν είναι πλασματικές αυτές οι χρεώσεις. Εδώ η αγορά δεν δούλεψε στον τομέα της ενέργειας υπέρ των πολιτών. Δούλεψε αντίστροφα. Αυτά είναι. Μέσα σε άκρες. Νομίζω να προσθέσω κάτι, ένα δευτερόλεπτο, σε αυτό που είπε ο κύριος Γρητσόπουλος, επειδή έφερε το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία επίσης υπέφερε από τον κρατισμό για πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία επίσης βίωσε πολλά μνημόνια. Εξέλεξαν τον Χαβιέ Μιλέη, ο οποίος είναι, ας πούμε, η δημιουργία της Αργεντινής, να το πω έτσι πολύ απλά. Πρεσβεύει παρόμοια πράγματα με εμάς. Και η Αργεντινή για πρώτη φορά στην ιστορία της εδώ και δεκαετίες καλπάζει, έχει ανάπτυξη χάρη στη μίκρυνση του κράτους. Χάρη στη δημιουργία. Ας περιμένουμε να προχωρήσει. Μέχρι τώρα, στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης, ο Μιλέη έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους και η Αργεντινή αύξηση του μόνο το ελάχιστο. Γιατί ακόμα αδιανόητα. 320% αύξηση στο μετρό. Ο κύριος Συμβουλόπουλος από το ΕΝΕΟ. Με την Πρίωνο Κορδέλα. Με τα χαράς να είστε ο κύριος Μιλέη, να είστε, φαντάζομαι τα πόσα ελικόπτερα θα χρειαστεί ο κύριος Μιλέη για να ξαναφύγει από την Αργεντινή. Ελπίζω να μην γίνει και σε εσάς. Να φύγουμε από την Αργεντινή. Αν ξαναπάρουν εδώ στην Ευρώπη και καταστρέψουν την Ελλάδα. Παντός εδώ θα ήθελα, μου δίνετε αφορμή, να ρωτήσω κάτι, να βάλω ένα θέμα έτσι και θα ήθελα πολύ γρήγορα έτσι, άμα θέλει να μου απαντήσετε όλοι. Γιατί επειδή μιλάμε για τις υποδομές και επειδή πολλή συζήτηση γίνεται και για τις θετικές πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να έχει, δεν προβάλλονται και δεν έχουν συνειδητοποιηθεί από τους πολίτες. Και γίνεται αυτή η συζήτηση, δηλαδή δρόμοι, πολλά έργα υποδομών οι οποίοι γίνονται με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινοτικούς πόρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την εποχή οι δρόμοι και τα κονδύλια του Κωνσταντίνου του Καραμαλή του Γέρου. Από εκεί ανοίχτηκαν οι δρόμοι. Όχι, στη Βάρκιζα και αυτά. Ναι, νομίζω όμως ότι το οδικό δίκτυο έχει εξυγχρονιστεί πολύ, όπως και εξυγχρονίζονται πάρα πολλές δομές και υποδομές και στην υγεία τώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι αυτή μια θετική πλευρά της Ευρωπαϊκής. Αυτό θέλω. Αυτό είναι το ερώτημα. Η διαφορά είναι ότι κάνουν δημόσιους οργανισμούς, κύριε Χονδρόπουλο, εκεί πέρα και ανατίθεται το έργο και θα το πάρει ο Συμβουλόπουλος, ο Γρητσόπουλος. Έτσι είναι, αυτό που λέω.
Ναι, εδώ πέρα γίνεται ο δρόμος και τον δρόμο το σπάμε σε 10 κομμάτια. Σαφώς υπάρχουν και θετικές πλευρές. Και έχουμε αλλά τις είναι μίζες, πολύ λιγότερες αρνητικές. Στον κύριο Γκριτσόπουλο από την Ένωση Κεντρών, η δική σας άποψη, πώς θα πάει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά με το να είσαι καλύτερος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ευδοκιμήσουν. Εμείς πιστεύουμε στην καινοτομία. Οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες, το EDP που μας εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ένωση Κεντρών λοιπόν και το EDP είναι υπέρ της καινοτομίας, δηλαδή της ενθάρρυνσης νέων ιδεών και τεχνολογιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Είμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος. Και αυτό βέβαια, αν αυτό συμβεί, που το απεύχομαι, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές. Εγώ είμαι γονιός και θέλω το παιδί μου να έχει το καλύτερο για το, δηλαδή στη χώρα που θα ζει και θα μεγαλώσει. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συνοχή, μείωση δηλαδή των ανισοτήτων και πρόθεση της ισότητας των ευκαιριών. Σε ένα κράτος δηλαδή δικαιοσύνης. Υποστηρίζουμε Ένωση Κεντρών με τη σφραγίδα του Βασίλη Λεβέντη. Πιστεύω να με ψηφίσει ο κόσμος. Γίνεται αυτές τις μέρες, ψηφίζει ο κόσμος και με την επιστολική ψήφο, να τονίσουμε στους ακροατές. Είναι μέχρι τις 4 Ιουνίου, να το υπενθυμίσω. Μπορούν να ψηφίσουν σε ΚΕΠ, σε ταχυδρομείο, σε ΛΤΑ και σε διάφορες εταιρείες συνεργαζόμενες courier. Αυτό που είπατε το κάναμε εμείς off ραδιοφώνου. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία του λόγου και όχι φήμωση. Δηλαδή εμείς σήμερα είχαμε την κεντρική παρουσία στην ΕΣΥΕΑ και η οποία θα καλυπτόταν από την ΕΡΤ και η ΕΡΤ επικαλέστηκε τεχνικό πρόβλημα και δεν μας έχει αποστείλει ακόμα το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε με εσάς, κύριε Γκριτσόπουλε, από την Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών κατεβαίνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο υπέστη βαρύτατη πολιτική και το πλήρωσε με την ονοματοδοσία της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώην κοινοβουλευτικό κόμμα. Εγώ, Γκριτσόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου. Μπορείτε να ανατρέξουν οι ακροατές μας στις απόψεις στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών. Σας είπα ότι τι συνέβη σήμερα, ότι δεν είχαμε κεντρική ομιλία στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20, καλυπτόμενη από την ΕΡΤ, και η ΕΡΤ ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Η τελευταία ενημέρωση που έχω κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι ότι θα μεταβεί ο πρόεδρος ο Βασίλης Λεβέντης στη Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω.